Η καταπραγητική φροντίδα συχνά παρέχεται στους πάσχοντες του καρκίνου του πνεύμονα. Όταν μιλάμε για τη διαχείριση συμπτώματος ή την παροχή βοήθεια σε ασθενή για να το αντιμετωπίζει, αυτό λέγεται καταπραγητική φροντίδα. Να καταπραίνει σημαίνει να βοηθάς ή να ανακουφίζεις το σύμπτωμα. Εκτός από την θεραπευτική χειρουργική, όπου προσπαθούμε να αφαιρέσουμε εντελώς τον όγκο, κάνουμε και καταπραγητική χειρουργική, που απευθύνεται σε ασθενείς που δεν γιατρεύονται. Στόχος μας είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων τους ή η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αναπνέουν. Χρησιμοποιούμε την χημοθεραπεία σε προσπάθεια να συρρυκνώσουμε τον καρκίνο όσο είναι δυνατό για να βελτιωθούν τα συμπτώματα και η ποιότητα ζωής του ατόμου. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα που υποβάλλονται σε χημοθεραπεία έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής επειδή βελτιώνονται τα συμπτώματά τους. Η ραδιοθεραπεία μπορεί να παίξει πολύ χρήσιμο ρόλο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, χορηγείται καταπραγητική θεραπεία με ακτινοβολία όταν επηρεάζονται τα κόκαλα ή άλλα όργανα, προκαλώντας πόνο, πίεση ή δυσφορία. Μια μέρα ο γιατρός που είναι για τον πόνο μου εξήγησε ότι ο όγκος μίκρινε και δεν ακουμπάει πλέον στο σύστημα νευρών, λιγοστεύοντας έτσι τον πόνο. Με την πάροδο του χρόνου, όσο περισσότερες ραδιοθεραπείες κάνεις, τόσο λιγότερο πόνο νιώθεις. Και επομένως, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Ένας οικογενειακός γιατρός είναι σε καλή θέση να ενεργοποιήσει τις πολλές κοινοτικές βοήθειες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τις οικογένειές τους. Οι περισσότεροι οικογενειακοί γιατροί μπορούν να παρακολουθούν τους ασθενείς και στο σπίτι τους. Οι ασθενείς που χρειάζονται καταπραγητική φροντίδα παραπέμπτονται στην υπηρεσία καταπραγητικής φροντίδας στην περιφέρεια τους για τη διαχείριση των συμπτωμάτων τους όταν γυρίσουν στο σπίτι και στην κοινότητά τους. Η υπηρεσία αποτελεί έναν σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ του ασθενή, της οικογένειας και της ομάδας περίθαλψης του νοσοκομείου. Εγώ νομίζω ότι σημασία έχει για τους ασθενείς να επιλέξουν έναν οικογενειακό γιατρό ως σύμβουλο στις αρχές της ασθένειάς τους. Έτσι μπορούν να αναπτύξουν μία σχέση. Ο ασθενής μαθαίνει να εμπιστεύεται τον γιατρό του και η ασθένεια ελέγχεται πιο εύκολα. Για μερικούς η ασθένεια, ο πόνος και άλλα συμπτώματα γίνονται δύσκολα διαχειρίσιμα και ο γιατρός μπορεί να τηλεφωνήσει ειδικούς της καταπραγητικής φροντίδας και να ζητήσει τη συμβουλή τους. Τα περισσότερα συμπτώματα ελέγχονται έξω από το νοσοκομείο. Το σπουδαίο που προσφέρει η κοινοτική υπηρεσία καταπραγητικής φροντίδας είναι ότι είναι διαθέσιμη 24 ώρες 7 μέρες και ο ασθενής και η οικογένειά του μπορούν να τηλεφωνήσουν όταν η υπόλοιπη ομάδα δεν είναι διαθέσιμη.